Συνοπτικής Ομοσπονδίας Συνεργοτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Κάνουμε σήμερα την πατησιακή παράσταση διαμαρτυρίας εντός του Νεργά και αργότερα στο Δομικηπέ στη Λάρισα, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις πλημμύρες και δεν υπάρχει, δύο μήνες μετά τις βροχές, δεν υπάρχει κανένα μέτρο ουσιαστικό αυτή τη στιγμή πέρα από ανακοινώσεις και υποσχέσεις. Κυρίως μας ενδιαφέρει να αποζημιωθεί στο 100% της πραγματικής αξίας η ζημιά που έχει υποστεί η παραγωγή, ταυτόχρονα όμως και το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο και τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός. Όλα αυτά θα πρέπει να αποζημιωθούν στο 100%, κάτι που ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν το επιτρέπει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κατ' εξαίρεση φέτος για τους πλημμυροπαθείς αγρότες η αποζημίωση στο 100% και επιπλέον να αλλάξει και ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Ταυτόχρονα και οι προκαταβολές που έχουν ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί όμως το τελικό ποσό της αποζημίωσης και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι προκαταβολές θα είναι και το τελικό ποσό της αποζημίωσης. Κάτι που δεν καλύπτει ούτε το κοστολόγιο της παραγωγής, αλλά ούτε και την απώλεια της παραγωγής που έχουν οι συνάδελφοι αγρότες. Με αυτή την έννοια σήμερα είμαστε εδώ, διεκδικούμε το δίκαιο όμως που είναι δίκαιο επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο, διεκδικούμε τη στήριξη από την κυβέρνηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας που είναι αιτήματα επιβίωσης, αν θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στη Θεσσαλία, να υπάρχουν αγρότες και να υπάρχουν και κάτοικοι στα χωριά. Γιατί καλά χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την Ήπειθρο, όμως όταν έρχεται η ώρα να στηριχτεί η Ήπειθρος, η πρωτογενής τομέας, δεν γίνεται αυτή η στήριξη. Θα πρέπει αυτή η απώλεια της παραγωγής, η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου να καλυφθεί στο 100%. Είναι αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Είναι ένα αίτημα που αν δεν ικανοποιηθεί θα οδηγήσει σε μια πλημμύρα από τα τρακτέρα αυτή τη φορά στη Θεσσαλία, στους δρόμους της Θεσσαλίας και από εκεί και πέρα θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας με αυτόν τον τρόπο. Το ξέρουμε το δρόμο, έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να τα καταφέρουμε. Κύριε Μαρούδα, έσπευσαν να πούνε ότι θα καλυφθούν όλα τα χωράφια, μπήκατε, πήρατε τα στάδια, τι κάνετε? Λοιπόν, υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, θα έλεγα, που δεν πρόκειται να καλλιεργηθούν για φέτος, αλλά ούτε για τα επόμενα χρόνια, όταν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας υπάρχουν 200.000 στρέμματα κάτω από το νερό, τα οποία εάν δεν πάρθουν μέτρα για να φύγει το νερό και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, που δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, δύο μήνες μετά, αυτό το νερό θα φύγει σε δύο χρόνια. Άρα αυτά τα χωράφια θα είναι άκρηστα για πολλά χρόνια, γιατί και να φύγει το νερό μετά από δύο χρόνια πάλι δεν θα είναι παραγωγικά. Συνεπώς χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Όμως και στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα και στην υπόλοιπη περιοχή της Λάρισας και στα Τρικαλά υπάρχουν χωράφια που φέτος δεν θα καλλιεργηθούν. Και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν εκ των πραγμάτων. Συνεπώς η απώλεια της παραγωγής δεν είναι μόνο για φέτος, αλλά είναι και για την επόμενη χρονιά.